Εκεί ανάμεσά τους βρισκόταν γράφοι και ένας που είχε το χέρι ξερό. Και επειδή περίμεναν να πει κάτι ή να κάνει κάτι ο Κύριος για να τον επικρίνουν, προφανώς να προβεί στην ίαση, να κάνει καλά αυτόν που είχε ξερό το χέρι. Τότε ο Κύριος, αφού διάβασε, λέγει το Ευαγγέλιο, καλά τι είχαν μέσα τους, τότε γυρίζει και του λέει, τι είναι καλύτερα, να κάνει κανείς την ημέρα του Σαββάτου, σε εμάς αντιστοιχεί η Κυριακή, καλό ή να κάνει κακό, αγαθοποίησε ή κακοποίησε. Και προφανώς το στόμα δεν ανοίγει για να πει κανείς ότι το Σάββατο είναι για κακό. Και επειδή είναι και πιο εύκολο ο Κύριος να τους διδάξει στην πράξη, έγειρε και στήθη. Έλα σε αυτόν που είχε το χέρι ξερό, στάσου μπροστά, να το δουν όλοι. Και στέκει μπροστά. Έκτινον τη χείρα σου, του λέει. Άπλος το χέρι σου. Και άπλωσε το χέρι και έγινε καλά και έμεινε βουβή η συναγωγή, χωρίς να ακουστεί λαλιά. Ο Κύριος δια των έργων κυρίως δίδασκε. Αλλά αδελφοί μου, δύο ακριβώς κουβέντες. Αλήθεια, τι νομίζουμε ότι είναι καλύτερο, τι μας συμφέρει να κάνουμε το καλό ή το κακό, το έχουμε σκεφτεί αυτό και έχουμε σκεφτεί πόσο μεγάλη συμφορά είναι το κακό που το αφήνουμε να περνάει από μέσα μας στο λογισμό, γιατί λέει γνούς ο Κύριος τους διαλογισμούς αυτών, διάβασε λέει τους διαλογισμούς, τη σκέψη ο Κύριος, αφού είναι και δημιουργός. Φτιάχνει κάτι ο μάστορας, ξέρει αφού έχει φτιάξει. Και ο μεγάλος δημιουργός γνωρίζει πολύ καλά τι έχει φτιάξει πάνω στον καθένα μας, πάνω στην υπόστασή μας. Ήξερε λοιπόν και εκείνη την ώρα τι σκέπτονταν οι γραμματείς και φαρισαίοι. Δυστυχώς, το κοινωνικό γίνεται η πραγματικότητα στην κοινωνία μέσα, λέει ότι το κακοποιήσε είναι καλύτερο, ότι το να κάνεις το κακό, έτσι λέει η κοινωνία και το βλέπουμε στην πράξη. Και μου διέρχεται από το λογισμό μέσα κάτι που άκουσα από τον Άγιο Ιάκωβο το Τσαλίκη, ότι του είπε, λέγει, αφού αντάμωσαν με τον Γιάννη τον Ρώσο, του είπε ο Άγιος Γιάννης ο Ρώσος, προσέξτε το, ο κόσμος προτιμάει το κακοποιήσε και όχι το αγαθοποιήσε. Και το κακό δεν μπορεί να μην έχει κακό αποτέλεσμα προς Θεού.
Του είπε, λέγει ο Ιωάννης ο Ρώσος, του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, το ομολογεί ο ίδιος και προστάζει έναν που ήταν δίπλα του, προφανώς ιερωμένο μεγάλο, θα το κηρύξεις, του είπε. Και ο ίδιος λέει με το στόμα του, το κηρύττω. Τι του είπε δηλαδή? Ιάκωβε, δεν πάει άλλο ο κόσμος. Δηλαδή δεν προχωράει. Γιατί είναι βουτυγμένος μέσα στο κακό. Και τι πρέπει να γίνει? Και το τονίζει τρεις ακριβώς φορές, πρέπει να γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αντιπαραθέτει ο Άγιος Ιάκωβος, ο σημερινός Άγιος Ιάκωβος. Μάγιε μου, τόσα δεινά πέρασα και ο κόσμος μαζί με μένα, ναι. Μικρασιατικό, με διώξαν από την Ασία. Έρχομαι εδώ, πέθανε ο πατέρα μου, σκοτώνει ο αδερφός μου, ένα και δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, του λέει. Όχι άλλο. Ακούς, πρέπει να γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Το έχω πει κι άλλη φορά εδώ. Αλλά να τα ακούσουμε και να τα ακούσουν αυτοί που δεν πατάνε ποτέ στην εκκλησία. Γιατί οι εκκλησίες είναι άδειες. Κανονικά η εκκλησία έπρεπε να χτυπάει πένθυμα η εκκλησία. Γιατί ο κόσμος αδιαφορεί. Και ξέρετε κάτι, είχαν ένα ωραίο, πάρα πολύ ωραίο ανέκδοτο οι πατέρες μας, οι προγονείς μας. Τι κάνει, λέγει, το σαλιγκάρι όταν το βάζει στη φωτιά για να το φας? Τσιρίζει, τραγουδάει, λένε. Και λένε οι αρχαίοι, τον οικειώνει μόνο επιπραμένων, σας καίνετα το κέλυφος σαλιγκαράκια και εσείς τραγουδάτε. Αυτό κάνουμε εμείς. Μας καίγεται χωρίς να καταλάβουμε το σπίτι, και δεν εννοώ μόνο την Ελλάδα και τον κόσμο όλο, αλλά εννοώ και το σπίτι αυτό εδώ που έχουμε για να το αγιάζουμε, το σώμα μας. Και εμείς τραγουδάμε, άδουμε, όπως λέει το αρχαίο ρητό. Αδελφοί μου, όχι μόνον το Σάββατο ή την Κυριακή αγαθοποίησε, αλλά και καθεκάστη. Αν ο άνθρωπος βρέθηκα, θα το πω και αυτό, σε ένα κατάστημα μέσα. Και με πήρε κάποιος τηλέφωνο και το τηλέφωνο μου έχει το άξιον εστίν. Ψάλλει το άξιον εστίν. Και γυρίζουν και κοιτάζουν και τους λέω, ευλογία είναι στο κατάστημα. Ακούστηκε τότε μια φωνή. Γιατί είναι ευλογία? Η Αγία Γραφή είναι ευλογία, μου λέει. Και γυρίζω και του λέω, γιατί κατάλαβα αμέσως. Αυτοί που δεν δέχονται ούτε ύμνους ούτε εκκλησία είναι οι Ιακωβάδες. Δεν μου λες, ήσουν βαπτισμένος κάποτε? Ναι, μου λέει, και ξεβαπτίστηκα. Κοιτάξτε πόσο άνετα το λέει, ξεβαπτίστηκα. Του λέω, έχεις δίκιο. Σε βρήκανε στα σκοτάδια τα απέραστα και σου τάξανε για να σ' ανοίξουν τα μάτια. Αλλά στα πείσανε στα τρίσβατα σκοτάδια του. Αν λίγο μελετούσες μόνος σου πριν, αυτό κάνουν όλοι οι χριστιανοί. Αυτοί που είναι βαπτισμένοι. Πόσοι άραγε διαβάζουν Αγία Γραφή? Ανοίγουν να δούνε. Πόσοι εκκλησιάζονται? Αυτοί πάνε 2-3 φορές την εβδομάδα για να ακούσουν του διαβόλου. Αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε. Λοιπόν, αφού ο κόσμος προτιμάει το κακοποιήσε, το κακό, κακότερος έχει. Αλλά μη φοβόμαστε, θα σου πω και κάτι. Ο Άγιος, όχι, Άγιος είναι, ζει ο Ανανίας ο Κουστέλης. Μέσα από το τάμπλετ, από εκεί το άκουσα. Τη φωνή του τη γνωρίζω πολύ καλά. Λέγει, πήγαινε ένα αυτοκίνητο στα χωριά έξω με ένα παπά να πάει να λειτουργήσει. Να σταματάει άλλος ιερωμένος, λέει. Και του λέει, με παίρνεις και εμένα? Να σε πάρω. Μπήκε μέσα. Και όπως συζητάνε, του λέει, άκουσε να πεις στους Έλληνες, το βάλουμε μέσα μας, ότι τα σύνορα τα φυλάει η Παναγία και να μην φοβόνται.
Ποιος είσαι του λόγου σου, γυρίζει και του λέει όπως μιλάει ο Άγιος, ο πατήρ Αναγίας Αυγουστίνης. Ποιος είσαι του λόγου σου, λέει. Είμαι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Να καταλαβαίνουμε, να έχουμε τον ασύρματο, να έχουμε και παρηγοριές. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Κύριος είναι παρηγοριά, η Παναγία είναι παρηγοριά. Σκεπάζει την Ελλάδα, σκέπη είναι. Την ευχή της να έχουμε, τη σκέπη της να έχουμε. Μεταθόμου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.